Πάμε να δούμε τι έγινε στα παρασκήνια και επανερχόμαστε πίσω αμέσως εδώ στο πλατό για να ξεκινήσει το διαγωνιστικό μέρος. Πώς ακούγεται το task που έχουμε? Το set. Το set. Κοίταξε. Σετ έχουν ξαναφέρει πολλές φορές τα κορίτσια, απλά ξέρεις που νομίζω ότι τι πατάνε. Όταν είναι το σετ, γιατί θεωρητικά είναι λίγο εύκολο, πρέπει να δώσεις πάρα πολύ βάση στα υπόλοιπα κομμάτια με τα οποία θα συνδυάσεις το σετ. Mm-hmm. Πρέπει να έχει πολύ, μην είναι κάτι πολύ βαρετό, θέλει να δώσεις την ένταση. Εγώ σήμερα έφερα ένα σετ πολύ σεξι. Οπότε δεν έχουν να πούνε ότι δεν θα είμαι η Σέβη σήμερα, διότι αυτό το look θα είναι απόλυτα η Σέβη. Είναι λεοπάρ, σετ, κολλητό όλο, μπουστάκια, πουκάμισο, κολάνα. Είναι ένα πολύ ωραίο σετ. Πολύ σεξι, πολύ Σέβη. Παίζει να μου πούνε ότι δεν είμαι και μες στο θέμα. Κάτσε, περίμενε, δεν ξέρω, τα έχω ακούσει όλα. Η άλλη μου πήρε βαθμολογία, γιατί λέει δεν έχουμε το ίδιο... Δεν έχουμε, λέει, το ίδιο στυλ. Θα πάρω το βαθμό από ένα κορίτσι το οποίο δεν είναι κοντά στη δικιά μου αισθητική και θεωρώ ότι για εμένα είχε από τις πιο χαμηλές εικόνες στη δικιά μου οπτική. Είναι η Σέβη. Ξέρεις κάτι, εντάξει, δεν έχει νόημα. Δηλαδή, όταν παίρνεις βαθμό από κάποια άλλη παίκτρια, έχει σκοπό στο να την κατεβάσει. Εσύ είσαι ήδη χαμηλά. Είμαι στο τέλος. Ναι, και δεν υπάρχει νόημα. Εντάξει, παιδί μου, η κοπέλα είναι ολοφάνερο ότι έχει κάτι προσωπικό μαζί μου. Δηλαδή, κάνει μπαμ. Σίγουρα η Νικολέτα δεν έχει τίποτα προσωπικό μαζί μου. Τώρα με έπεισε η Νικολέτα. Όπως μας έπεισε και όλους. Εντάξει, η κοπέλα αυτό που έκανε έδειξε ξεκάθαρα και ολοφάνερα ότι έχει κάτι προσωπικό μαζί μου. Διότι είναι τελείως χαζό το να πάρεις βαθμολογία για τον καλά από μια κοπέλα που είναι ήδη στο τέλος της βαθμολογίας. Είναι χαζό εντελώς. Οπότε ο μόνος λόγος που το κάνεις αυτό από μια κοπέλα που είναι χαμηλά βαθμολογικά είναι μόνο να έχεις κάτι προσωπικό μαζί της. Και η Σοφία έχει κάτι προσωπικό μαζί μου. Δεν ξέρω τη φάση. Πάντως το look της Σοφίας μπήκα το είδα κυριολεκτικά το μόνο ίδιο έγινε, ήταν το πουκάμισο. Αυτό τι έγινε. Συγγνώμη, δεν είπε ότι είχε βάλει πάνω από το πουκάμισο ένα μπλουζάκι κορσέ. Σου είπε ότι φόρεγε το ίδιο. Δεν ότι έκανε κόπια. Είναι ακριβώς το ίδιο πουκάμισο και το φόρεσε ακριβώς με τον τρόπο που το έχω φορέσει. Εντάξει, φέραμε ένα ίδιο πουκάμισο. Δεν είναι το θέμα το ίδιο το πουκάμισο. Και βάλαμε από πάνω και οι δύο κάτι. Αυτό σου λέω ότι εγώ δεν έβαλα αυτό το τόπο από πάνω. Μπήκα και είδα την ημέρα που είχαμε αντρικό look. Καμία σχέση, απλά κυριολεκτικά το μόνο ίδιο ήταν το πουκάμισο. Τίποτα άλλο. Δεν αντέγραψα επειδή φέραμε ίδιο πουκάμισο. Είναι τρελό αυτό. Όταν λέω ότι μου κάνουν επιθέσεις χωρίς λόγο, νομίζω έχει αρχίσει να φαίνεται. Ναι. Όταν λέω έχει κάτι προσωπικό, τουλάχιστον ότι... φαίνεται από αυτά τα. Η άλλη που μου λέει συνέχεια εμένα ότι έχω στη λίστα, η Κατερίνα. Ποιος η Κατερίνα εντωμεταξύ, αν μία κοπέλα εδώ μέσα έχει στη λίστα, είναι η Κατερίνα εντωμεταξύ, έτσι. Ναι, συμφωνώ. Αν μία κοπέλα έχει στη λίστα, είναι αυτή. Το... Κατάλαβες, πάση περιπτώσει. Ναι, ναι, ναι. Η Κατερίνα έχει και πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια από πάρα πολλά άτομα. Άρα εγώ έχω στη λίστα ή αυτή. Άμα είναι να μας δώσει κανένα τηλέφωνο, τουλάχιστον να βοηθηθούμε κι εμείς, μπας και ανέβουμε στην βαθμολογία. Ξέρεις τι μου φαίνεται περίεργο όμως με την Κατερίνα, ότι βλέπω ότι δεν είναι τόσο διαβασμένη. Δηλαδή, είναι δυνατόν να πει εσένα ότι έχεις τη λίστα ενώ έχεις φέρει ένα look το οποίο οι κριτές βλέπουν ότι είναι λάθος. Καταρχάς, σου λέει ότι έχεις φέρει στη λίστα από τη στιγμή που έχεις φέρει όλα τα μαγαζιά, όλα τα ρούχα από το ίδιο μαγαζί. Που αυτό είναι από το μαγαζί, όταν τα παίρνεις όλα τα ρούχα από το ίδιο το μαγαζί, ίδια κολεξιόν, mm-hmm. ίδια σειρά, ίδια εποχή, mm-hmm. είναι όντως το μαγαζί που μόνο του είναι στη λίστα. Κατάλαβες. Γιατί ο σχεδιαστής σε όλα τα ρούχα το έχει πάνω κάτω την ίδια φιλοσοφία, τα ίδια χαρακτηριστικά. Έχει φέρει πολύ ωραία looks, αλλά όσο πάει και όσο κάνει αυτά τα σχόλια κάθε φορά, έχω αρχίσει να αναρωτιέμαι λίγο άμα αυτά τα looks τα φέρνει η ίδια. Γιατί ξέρουμε όλοι ότι έχει πάρα πολλά άτομα που τη βοηθάνε. Ξέρουμε όλοι ότι έχει και σχεδιαστές που τη βοηθάνε. Τώρα το τι πιστεύω εγώ, δεν θέλω να το ανοίξω σήμερα σαν θέμα συζήτησης. Από ό,τι βλέπεις, πολλές κοπέλες έχουν πρόβλημα μαζί μας. Ναι. Αυτό ναι, είναι ένα γεγονός. Κοίταξε, Σέβη, εσύ στην αρχή ήσουν επιθετική όταν είχα έρθει. Φαινότανε. Δηλαδή... Ενώ προς εσένα. Όχι, όχι, γενικά. Ήσουν επιθετική, ήθελες να υποστηρίξεις το look σου, αλλά το έκανες με...
υπερβολικό δυναμισμό και λίγο αυτό έβγαινε λίγο άσχημα. Έχεις αλλάξει πάρα πολύ. Έχεις αλλάξει. Σε συμπαθώ πάρα πολύ. Μας έχουν στοχοποιήσει, πιστεύω, πάρα πολύ, συγκεκριμένα εμένα και την Άννα, οι υπόλοιπες κοπέλες, και νιώθω, επειδή εγώ και η Άννα συμπαθιόμαστε πάρα πολύ. Και αυτό, εντάξει, βγαίνει και στις βαθμολογίες μας, ότι υποστηρίζουμε μία την άλλη και όντως το κάνουμε. Εμένα μου αρέσουν τα look που φέρνει και αντίστοιχα και αυτή το ίδιο. Και επειδή έτσι έχουμε μία στήριξη μία στην άλλη, για κάποιο λόγο οι άλλες κοπέλες αυτό δεν τους αρέσει. Και μας έχουν στοχοποιήσει και τις δύο. Λοιπόν, πάμε να ετοιμαστούμε γιατί δεν έχουμε χρόνο. Οκ, πάμε να βάλουμε πάμε, τα πάμε, σεφ. Πάμε, πάμε. Το σημερινό task είναι set. Εντάξει, είναι ένα σχετικά συμπαθητικό θέμα, νομίζω. Το συνδυάσεις σωστά, να έχεις φαντασία. Νομίζω μπορούμε να βγάλουμε κάτι πολύ έτσι καλό. Οπότε ανυπομονώ να δω γενικά τις κοπέλες τι έχουν δημιουργήσει.